Νένα μου, έχουμε τον κύριο ο οποίος διαμαρτυρόταν πριν στο link και θέλουμε να τον ακούσουμε, γιατί είναι μία άλλη άποψη. Πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Ο κύριος Αριστίδης Διαμάντης. Κύριε Διαμάντη, καλησπέρα. Ναι, γεια σας κυρία Τατιάνα, καλησπέρα. Κύριε Διαμάντη, θέλουμε όλες τις απόψεις να καταγράφουμε. Πείτε μας, γιατί... Γιατί είπατε τα όσα είπατε, μιλήστε ανοιχτά. Πιστεύετε δεν έχουμε ακούσει την αλήθεια για τον Κωνσταντίνο? Ναι. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να μιλήσω ανοιχτά. Αν ήταν να έκρυβα κάτι και να μην έλεγα την αλήθεια, δεν θα βρισκόμουν εδώ πέρα. Πείτε μας. Γιατί εγώ ήμουνα μέσα στην τηλεοράση και άκουγα την εκπομπή σας. Α, μάλιστα. Και άκουσα κάτι πράγματα από τον κύριο αυτό, ναι. Ναι, τώρα, ναι. Άκουσα κάτι πράγματα από τον κύριο αυτόν που δεν στέκουν ακριβώς όπως τα λέει. Παν και τα μπερδεύουν τα πράγματα. Πείτε μας δυστυχώς, τι ακούσατε που δεν στέκει. Είσαστε στο καφενείο εσείς όταν έγινε το περιστατικό. Ναι. Τι είδατε εσείς στο καφενείο, τι είδατε? Θα σου πω ένα πράγμα. Το παιδί, εγώ που το είπε ο φίλος ο δικός μου, δεν ήμουν ακριβώς εκεί, αλλά ο πιο έμπιστος φίλος μου είπε τα πράγματα πώς ήταν ακριβώς. Πάει το πρωί στο καφενείο, έπινε τον καφέ του και η οποία έξω οι αστυνομικοί τον εκβίαζαν για τη σημαία, να κατεβάσει τη σημαία. Ο οποίος αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει τέτοιο αγώνα και την πονούσε αυτή τη σημαία. Δεν υπήρχε περίπτωση να την κατέβαζε με αυτόν τον τρόπο που θέλουν οι Αλβανοί. Και πάει σπίτι, έκαμε το λάθος, εντάξει, επήρε το Καλάσνικοφ, βγήκε στην πιάτσα, εδώ στην πλατεία, αλλά δεν πυροβόλησε κανέναν. Πυροβόλησε στον αέρα, γιατί του βγάλανε οι αστυνομικοί, οι Αλβανοί, του βγάλανε τα πιστόλια και τον απείλησανε. Και αυτός πυροβόλησε στον αέρα, δεν πυροβόλησε αν είχε σκοπό να καθαρίσει τους αστυνομικούς, τους Αλβανούς, θα τους έχει καθαρίσει. Όχι αυτούς, αλλά και άλλους που ήρθαν. Είχε αυτή την ικανότητα. Το παιδί έφυγε και όπως συζήτησα με δύο φίλους που έχω εκεί και πάνε στο μέρος, ήτανε, το παιδί το πήραν σβάρνα, 70 μέτρα σβάρνα. Και τον εκτέλεσανε εμψυχρό. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λένε οι Αλβανοί και ο Ράμας. Ο Ράμας, να σου πω κάτι για μένα, εγώ είναι, αυτό το ξέρουν όλοι οι Αλβανοί και το συζητάνε, είναι, μπορεί να κάνω και λάθος που λέγω, να κάνω ζημιά, δεν ξέρω, κόψτε το, καμπείτε ό,τι θέλετε, είναι ένας ναρκωμανής πρωθυπουργός. Μάλιστα, εντάξει, μην τα λέτε αυτά, δεν πρέπει. Όχι, δεν πρέπει και για τη δική σας προστασία.